Τον Δημήτρη Παπαϊωάννου τώρα, μετεωρολόγος του τηλεοπτικού σταθμού Άξιον 24, για να δούμε την κακοκαιρία συνολικά στην Ελλάδα, αλλά και ιδιαίτερα για την Θράκη. Καλησπέρα κύριε Παπαϊωάννου. Από τις επόμενες ώρες, κυρίως το Σάββατο, με κυρίες χαρακτηριστικά τους ελαιόδες ανέμους, θα πνέουν αρχικά θυελλώδες νοτιάς, νοτιοδυτικοί άνεμοι 7-9 τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο, θα φτάνουν και τα 10 μποφόρ και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης θα φτάνουν πολύ ισχυροί νοτιάδες, 7-8 μποφόρ. Ουσιαστικά μέχρι το απόγευμα βράδυ θα κρατήσουν οι πολύ ισχυροί νοτιάδες, γιατί στη συνέχεια από το βράδυ θα στραφούν σε βοριάδες. Τότε θα έχουμε και τα ισχυρά φαινόμενα και στην περιοχή της Θράκης και στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε τοπικά ισχυρές ροχές και καταιγίδες. Θα είναι ένα πέρασμα με έντονα φαινόμενα, γρήγορο πέρασμα, απλά θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Και θα έχουμε και χιονοπτώσεις στη Θράκη, ουσιαστικά αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα της Κυριακής. Θα καταφέρουν να σημειωθούν χιονοπτώσεις μέχρι και οι ημιπαιδινές περιοχές της Θράκης, δηλαδή περίπου στα 200 με 300 μέτρα υψόμετρο. Ασθενείς όμως κατά βάση χιονοπτώσεις, δεν θα προλάβει δηλαδή να χιονίσει πυκνά στη Θράκη. Όμως για λίγο θα χιονίσει μέχρι τα 200-300 μέτρα περίπου υψόμετρο, ειδικά στη Βόρεια Θράκη θα πέσουν μέχρι εκεί τα υψόμετρα χιονόπτωσης. Πάντως θα μείνει και παρόλο που την Κυριακή ουσιαστικά θα βελτιωθεί αρκετά ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα και στη Θράκη θα βελτιωθεί ο καιρός, θα παραμείνει το κρύο αρκετά τσουχτερό και ειδικά το πρωί της Δευτέρας θα σημειωθεί παγετό σε μεγάλο μέρος της Θράκης, ειδικά σε περιοχές όπως η Ορεστιάδα και το Δημότυχο. Θα έχουμε πολύ κρύο κάτω από τους 0 βαθμούς, θα έχουμε παγετό ουσιαστικά. Οπότε χρειάζεται προσοχή από εκεί και πέρα, από την Κυριακή και μετά, στο πολύ κρύο και στον παγετό που θα έχουμε τις βραδινές και πρωινές ώρες. Κύριε Παπαϊωάννου, αυτό το πέρασμα, λένε κάποιοι συνάδελφοί σας ότι είναι ένα πολύ ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό το οποίο έρχεται στην Ελλάδα. Αυτό το πέρασμα και τα έντονα φαινόμενα, δηλαδή. Ο άνεμος, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά οι έντονες βροχοπτώσεις και αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, πλημμύρες, πολίτες οι οποίοι δεν θα πρέπει να εγκλωβιστούν κοντά σε ρέματα, σε χυμάρες κλπ. Αυτά θα γίνουν αύριο το βράδυ, το απόγευμα ή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ουσιαστικά στη Θράκη, για παράδειγμα, θα βρέχει και θα έχει καταιγίδες από σήμερα τη νύχτα ουσιαστικά. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδίως στη Βόρεια Θράκη, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Ναι. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Το πέρασμα το πιο έντονο θα είναι αργά το βράδυ ουσιαστικά στη Θράκη. Μάλιστα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε από, ουσιαστικά στη Δυτική Ελλάδα από τώρα έχουμε βροχές και καταιγίδες και θα επηρεαστεί με ένα σύντομο πέρασμα όλη ουσιαστικά η χώρα. Τα πιο έντονα φαινόμενα πάντως αφορούν τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί θα έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ειδικά στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα και χρειάζεται και μεγαλύτερη προσοχή για τους ελαιόδες ανέμους, ειδικά σε περιοχές όπως η Λέσβος και η Χίος θα φτάσουν τα 10 μποφόρια άνεμοι. Και από τα 300 μέτρα και πάνω, καλό είναι να έχουμε τοποθετήσει και τις αλυσίδες στα αυτοκίνητά μας. Σωστά, σωστά. Σανιωρινά, να τις έχουμε στα πορμπαγκάζ και της Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και μέχρι χαμηλό υψόμετρο στην Θράκη θα πέσουν χιόνια και οπότε χρειάζεται να έχουμε τις αντιληπτικές αλυσίδες, ειδικά στα πιο ορεινά τμήματα αυτών των περιοχών. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το πώς θα κινηθεί ο καιρός και την υπόλοιπη εβδομάδα, ίσως και μέχρι το τέλος του μήνα, κύριε Παπαϊωάννου? Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται να μας επηρεάζουν κατά διαστήματα βαρομετρικά χαμηλά, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε κατά διαστήματα βροχές και την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, μετά την βελτίωση ουσιαστικά που θα έχουμε από την Κυριακή το μεσημέρι μέχρι και τη Δευτέρα, φαίνεται ξανά να έχουμε βροχές κατά διαστήματα και κατά περιόδους, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, θα αφορούν κυρίως οι βροχοπτώσεις. Και πιο περιορισμένα και στην υπόλοιπη χώρα, με θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Δηλαδή γύρω στους 15 με 17, 18 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και με τα μοντέλα που τρέχουν, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση για Δεκέμβρη ή όχι? Ζητάω πολλά. Είναι νωρίς η αλήθεια να κάνουμε μια εκτίμηση για τόσο μακριά. Φαίνεται πάντως ότι και στις αρχές του μήνα, του Δεκέμβρη, θα έχουμε διαστήματα με βροχές. Αυτό φαίνεται προς το παρόν. Οι θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή βέβαια, ούτε πολύ ζέστη, ούτε κάποια εκ νέου ψυχρή εισβολή σημαντική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Εγώ ευχαριστώ.